Τέλος. Τέλος. Πρωταθλήτρια η Φιέλα, έτοιμη για τα μπαράζ. Μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση, πολλοί πανηγυρισμοί. Κύριε Λουκάτε, πέστε μας τα συναισθήματα. Τι να πω ρε Βαγγέλη. Ξεκινήσαμε, εγώ στη Φιέλα ξεκίνησα το 2008, από το Β' τοπικό και φτάσαμε Ιούνιο του 2021, η Φιέλα είναι πρωταθλήτρια στη Γάμα Εθνική. Έχοντας κατακτήσει 3 πρωτάθληματα εψανά, 2 κύπελα εψανά, φτάνοντας στο τελικό του κυπέλλου Εραστεχνών Ελλάδος, περνώντας 3 φορές τη διαδικασία των μπαράζ και τις 2 να προκριθεί, και ευσύν... Και φτάσαμε τώρα, αυτά είναι ευχάριστα να γίνονται, βέβαια, και λίγο ναι, ζέστη σήμερα, είναι ότι πρέπει. Δροσιά. Φτάσαμε σήμερα λοιπόν να γίνουμε πρωταθλητές Γάμα Εθνικής. Κάθε χρονιά ξεκινάγαμε στη Γάμα Εθνική με στόχο να μην πέσουμε ή να σωθούμε γρήγορα. Το ίδιο ξεκινήσαμε και φέτος. Απλά στην πορεία βγήκε. Θέλω να πω σε αυτούς που μας λέγανε ξυπόλοιτους. Είμαστε εξυπόλοιτοι, είμαστε με το μικρότερο budget. Αλλά είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Όχι αυτοί που είμαστε εξυπόλοιτους. Και να ευχαριστήσω και κάποιους κυρίους που συνεχόμενες συνεντεύξεις τους προηγούμενες μέρες σε ένα νησί λίγο μακριά από εδώ μας φορτώνανε και μας φροντίζανε να ενωνόμαστε πιο πολύ και πιο πολύ. Σήμερα, για όποιον δεν ξέρει, παίξαμε με 17 ποδοσφαιριστές. Η Φιέλα έχει δυναμικό 33. Μόνο 17 ποδοσφαιριστές είχαμε σήμερα. Ας δείτε το ρόστερ πόσοι λείπανε. Τους ευχαριστούμε πολύ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε και στα μπαράζ. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες για την επόμενη κατηγορία. Αλλά είμαστε εδώ, οικογένεια Στέλνων, για να τις ξεπεράσουμε και να τα καταφέρουμε. Οφείλω να ρωτήσω, αφιερώνεις αυτό το τίτλο κάπου? Νομίζω ότι ξέρεις εμείς το αφιερώνεις. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Γελάει από εκεί πάνω. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.